Οι καμπάνες ηχούν χαρμόσυνα στο Βατικανό, σημαίνοντας την Ανάσταση του Ιησού. Σε ατμόσφαιρα κατάνοιξης τελέστηκε η Αναστάσιμη Λειτουργία στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου στη Ρώμη, το κέντρο του καθολικού κόσμου. Τηρώντας την παράδοση, ο Πάπας Φραγκίσκος υποδέχτηκε στην Εκκλησία 10 νεοφώτιστους. Ανάμεσά τους και μία 66χρονη από την Κένια, τη χώρα όπου πρόσφατα οι χριστιανοί βρέθηκαν στο στόχαστρο ακραίων Ισλαμιστών. Ο Ποντίφικας στο μήνυμά του κάλεσε τους πιστούς να βιώσουν το Πάσχα και να αναζητήσουν εσωτερικά την αλήθεια, την ομορφιά και την αγάπη. Χιλιάδες προσκυνητές επισκέφτηκαν και το φετινό Πάσχα τους Αγίους Τόπους. Αρκετοί επέλεξαν να λάβουν το αναστάσιμο φως στο ναό της Γέννησης στη Βηθλεέμ. Κρατώντας κεριά, παρακολούθησαν με κατάνοιξη τη λειτουργία. Η Βασιλική της Γεννήσεως, κατά την παράδοση, είναι χτισμένη πάνω στο σπήλαιο όπου γεννήθηκε ο Ιησούς. Η Ανάσταση του Κυρίου γιορτάστηκε με λαμπρότητα από εκατομμύρια καθολικούς σε ολόκληρο τον κόσμο.